σύστημα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο μας, τον Νίκο Βασιλάκο, που είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας φυσικά. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Θα λύσουμε όλες τις απορίες και εκεί που μπορούμε να καθησυχάσουμε θα καθησυχάσουμε. Μπράβο. Εκεί που πρέπει να ανησυχήσουμε αυτούς που είναι να ανησυχήσουν, θα τους ανησυχήσουμε. Μα βέβαια, γιατί ξέρεις τι, φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα έχει απασχολήσει, για να έχει απασχολήσει εμάς που δεν είμαστε ούτε παιδιά ούτε γονείς. Φαντάζομαι ότι έναν γονέα που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, αλλά και ένα παιδί, ένα μαθητή που σκέφτεται τι θα κάνω, θα τα καταφέρουμε να δώσουμε στις Πανελλήνιες, τι θα γίνει. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Και να πούμε ότι μπορεί χτες να λέγαμε ήταν κύβερνο επίθεση. Σήμερα θα το δούμε λίγο πιο προσεκτικά και πιο εξεταστικά και θα κάνουμε όλοι εμπλεκόμενοι την αυτοκριτική μας. Γιατί μπορεί να συνέβη όντως αυτό, να είχαμε όντως 300.000 ταυτόχρονα αιτήματα που θέλανε να δούνε τα θέματα. Σήμερα όμως είναι μια καινούργια μέρα, οι υπεύθυνοι είναι όλοι από πάνω, έχουμε δύο συναρμόδια υπουργεία και δύο υπηρεσίες του Δημοσίου, την ΕΔΙΤΕ, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΕΠ, που πρέπει να δώσουν άμεσα λύση για να μην υπάρχει στην ήδη υπάρχουσα αγωνία των εξετάσεων και η αγωνία θα έχω δε θα έχω θέματα. Γιατί βλέπεις ότι δεξιά μου έχω ανοιχτά στην οθόνη που βλέπεις την τράπεζα θεμάτων, αριστερά έχω το σχολικό δίκτυο. Λοιπόν, αυτές οι δύο οθόνες δείχνουν ότι το σύστημα λειτουργεί. Είναι πολλές οι απορίες που έχουμε σημειώσει για να μας λύσεις. Να πάμε να δούμε τη δήλωση στην εκπομπή Συνδέσεις ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, και να επιστρέψουμε με τις ερωτήσεις που έχουμε να σου κάνουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι και από το σπίτι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ακριβώς τα ίδια. Πάμε. Να σας πω ότι η επίθεση που έγινε από χθες, ξεκινήσουν κανονικά. Ακούσαμε λοιπόν, Νίκο μου, τον ισχυρισμό του... Με τσιτώνεις τώρα, Δανάη μου, με τσιτώνεις με αυτά που μου κάνεις. Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι, όλα πρέπει να ακούγονται, εμείς να είμαστε κατάλαβες. Ωραία, όχι, μαζί σου είμαι, απλώς λοιπόν, θα πω ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα σε ένα σύστημα, το σπάμε σε κομμάτια για να το λύσουμε. Νίκο, ναι, μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι τεχνολογίας όπως εσύ που το κατέχεις το θέμα. Ναι. Μόλις ακούσαμε το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, με συγχωρείς, να λέει ότι δέχτηκαν μια επίθεση χθες και μια επίθεση σήμερα. Τι γίνεται εκείνη την ώρα, δηλαδή όταν διαπιστώνουν μια επίθεση, τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, πώς το καταλαβαίνουν, μπλοκάρουν τα πάντα? Βλέπουν ότι παγώνει η σελίδα. Πρέπει να ανταποκρίνεται και να δώσει τα θέματα. Θα σου πω όμως ότι για χτες το δέχομαι ότι ήταν κυβερνοεπίθεση. Ναι. Δηλαδή ότι μπήκαν 300.000 παράλληλοι χρήστες. Πολλοί από αυτούς ήταν ρομπότ. Κάπου διάβασα, Νίκο μου, 280.000 ανά δευτερόλεπτο ήταν τα κλικς. Ναι, γιατί παιδιά, μπορεί ο καθένας να πάει στο dark web και να αγοράσει μια τέτοια επίθεση. Δεν είναι ακριβή, δεν θα πω πόσο κάνει, δεν θα ανοίξω την όρεξη κανενός. Θα πω όμως ότι από τη στιγμή που ξέρω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, τι κάνω, θωρακίζομαι. Θωρακίζω την ασφάλειά μου. Πώς τη θωρακίζω? Το σύστημα όπως είναι στημένο τώρα, με το που μπαίνει το σχολείο, γίνεται μια κλήρωση. Που σημαίνει επιβαρύνω έναν υπολογιστή ένα σχολείο και ανατάξει να βγάλει, να κληρώσει θέματα και να σερβίρει, να το πω απλά, τα θέματα για να διαλέξει το σχολείο και να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις. Αυτή είναι η τράπεζα θεμάτων. Ναι. Η τράπεζα θεμάτων, ναι, αλλά περιγράφεις. Η τράπεζα θεμάτων έχει πάρα πολλά θέματα και για να είναι αδιάβλητη η διαδικασία πρέπει να γίνει τη στιγμή που μπαίνει το σχολείο η κλήρωση. Ωραία, μια ερώτηση. Αν εγώ έχω το... Για να καταλάβουμε όλοι, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί όλοι να το γνωρίζουμε αυτό. Στην τράπεζα θεμάτων ποιοι έχουν πρόσβαση? Αποκλειστικά και μόνο οι εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία. Ναι, των σχολείων που μπαίνουν για να κάνουν την κλήρωση. Αλλά πρόσεξε. Όταν βλέπω ότι έρχεται κίνηση από το εξωτερικό, έχω σχολεία ομογένειας. Δεν έχω όμως 280.000 σχολεία ομογένειας. Αυτό ήθελα και η πρώτη κίνηση που κάναν οι αρμόδιοι ήταν να κόψουν την κίνηση από το εξωτερικό. Η πρώτη κίνηση. Η δεύτερη κίνηση είναι ότι πρέπει η αρχιτεκτονική του συστήματος, δηλαδή αυτό είναι ένα σύστημα που έχει το site και ένα σύστημα που έχει τη βάση δεδομένων και τα έχω μαζί. Πρέπει να χωρίσω το σύστημα. Δηλαδή, ένα μηχάνημα να είναι η βάση δεδομένων, ένα μηχάνημα να είναι το site που μπαίνει ο άλλος και λογκάρει για να πάρει τα θέματα. Αν θέλω να προστατευτώ ακόμα περισσότερο, εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι θα έβαζα και ένα ξεχωριστό σύστημα να κάνει τις κληρώσεις. Γιατί είμαι Υπουργείο Παιδείας. Δεν θέλω τώρα να χαρακτηρίσω κανέναν για κανένα λόγο. Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω μία ευθύνη.
Ναι, επειδή έχουμε μία ευθύνη ως Υπουργείο Παιδείας, ως Υπουργείο Εξωτερικών, ως Υπουργείο Αμήνης, Εθνικής Άμυνας, πρέπει να φροντίσω να έχω από κατανεμημένα συστήματα, ώστε αν γίνει χτύπημα να μπορώ να δώσω λύση. Δηλαδή, δέχομαι ότι μας πήρε 3 ώρες να κόψουμε το τράφικ από το εξωτερικό και να κόψουμε και τις μεγάλες επιθέσεις. Έχοντας την εμπειρία τη χτεσινή, πρέπει σήμερα να πάμε ένα βήμα μπροστά, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, όχι ως Υπουργείο Παιδείας, αλλά ως άνθρωποι που απευθυνόμαστε σε γονείς μαθητών και μαθητές. Γιατί δεν είναι ευχάριστο να πηγαίνει ο άλλος στο σχολείο και να μην ξέρει αν θα γράψει ή όχι. Σωστά, εννοείται ότι βάζουμε και τον παράγοντα το ψυχολογικό. Νίκο, να βάλουμε μια άνω τελεία στην δική μας κουβέντα για να υποδεχτούμε τηλεφωνικά στην παρέα μας τον κύριο Τσούχλο, που είναι πρόεδρος ΟΛΜΕ, δηλαδή Ομοσπονδίας Λειτουργών. Μέλος, συγγνώμη. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό να μας πει την εμπειρία από το πρώτο σημείο επαφής και γνώσης. Φυσικά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αναλύουμε όπως έχετε καταλάβει όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει από χθες. Τώρα που μιλάμε, αυτή η κατάσταση σε τι σημείο βρίσκεται, ποιες είναι οι εξελίξεις? Κοιτάξτε, το οποίο συνεχίστηκε και σήμερα. Βέβαια. Και αντί τα θέματα να είναι έτοιμα σε 7.30 ώρα το πρωί, ήταν έτοιμα μετά από 2 και 2.5 ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την πίεση των συναδέλφων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στις σχολικές μονάδες πριν τις 7 το πρωί, των γονέων, των μαθητών και γενικά την αβεβαιότητα η οποία υπάρχει. Βέβαια, αυτό οφείλεται στην επίθεση όπως υποστήριξε το Υπουργείο Παιδείας στην χθεσινή. Εμείς δεν μπαίνουμε στο ποιος επιτέθηκε. Εμείς λέμε το εξής κατά πρώτο, ότι θα έπρεπε να υπάρχει δεύτερο και τρίτο πλάνο. Πέρα από τη θωράκιση στην ηλεκτρονική, όταν συνέβαινε ένα φυσικό γεγονός, σημαίνει τώρα ή κάτι άλλο, θα έπρεπε τα θέματα να μπαίνουν από την τράπεζα θυμάτων από τους καθηγητές. Είναι κάτι πολύ απλό. Γιατί δεν υπήρχε δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα παιδιά γράφουν κανονικά, έχει αποκατασταθεί το θέμα? Αυτή τη στιγμή, όσο μπορώ να γνωρίζω εγώ, σε σχολικές μονάδες των Αθηνών, τα παιδιά ξεκίνησαν να γράφουν πριν από λίγη ώρα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι εσείς από αυτά που λέμε τώρα ότι έχετε διαφωνίες σε σχέση με αυτό το σύστημα, σωστά? Δηλαδή νιώθετε? Κοιτάξτε, ότι η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένα εργαλείο σημαντικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό. Αλλά θα ήταν καλύτερα μέσα από αυτό να το λειτουργούμε εμείς, να επιλέγουμε τι πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων και στο τέλος της χρονιάς μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων επιλέγουμε τα θέματα. Ναι, και να είμαστε έτοιμοι για όλα, γιατί έρχονται και οι πανελλήνιες. Υπάρχει μια τυχαιότητα, δηλαδή υπάρχει μια κλήρωση και όποιος είναι τυχερός του έρχεται το λιγότερο καλύτερο ή περισσότερο καλύτερο θέμα. Και σαν το σχολείο γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό το σύστημα δεν είναι και πάρα πολύ δίκαιο, έτσι όπως μας το λέτε, γιατί όταν γίνεται μια τυχαία κλήρωση? Είναι τυχαία κλήρωση, βέβαια. Είναι τυχαία κλήρωση. Δεν κληρώνονται τα θέματα παντού. Έρχονται θέματα στο σχολείο. Αν μπορώ να ρωτήσω κι εγώ κάτι τον κύριο Τσούχλο, αν μπορώ. Βέβαια, φυσικά, Νίκο μου. Κύριε Τσούχλο, γεια σας. Ο Νίκος ο Βασιλάκος, να ρωτήσω κάτι. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας συναντήθηκε μαζί σας, συζητήσατε τον τρόπο λειτουργίας πριν φτάσουμε εδώ, συμβουλεύτηκε δηλαδή δυστυχώς, την ΟΛΜΕ και τις παρατηρήσεις? Όχι, δυστυχώς δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με τον κύριο Γενικό, αλλά ιδιαίτερα δεν υπάρχει καμία επικοινωνία 3,5 συναπτά έτη με τον πρόεδρο του ΙΕΠ, τον κύριο... Σας χάσατε. Είναι ο κύριος Αντωνίου αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εκπροσωπεί. Δηλαδή λέτε ότι ούτε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορούσατε να έχετε μία επικοινωνία σε ανθρώπινο επίπεδο, αν προκύψει κάτι να μπορέσετε να το σώσετε? Με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τον πρόεδρό του έχουμε να συζητήσουμε την πρώτη μέρα που ανέλαβε, τον Νοέμβριο του 2019. Μάλιστα. Έχουν περάσει πλέον 3,5 χρόνια. Εντάξει, αυτά τα θέματα, κρίμα που φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, αυτά τα είχαμε καταγγείλει στην κυρία Κεραμέως και τις είχαμε ζητήσει από το 19 και το 20 στον υφιστάμενό της, πρόεδρο του ΙΕΠ, να δώσει
δώσει εντολή, όχι καν οδηγία, να συναντήσει την ΟΛΜΕ και τη Δασκαλική Ομοσπονδία. Είναι κρίμα όμως να φτάνουμε στο σημείο να ταλαιπωρούνται γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Και παιδιά, βέβαια. Και αλήθεια βγάζω απ' έξω τον ψυχολογικό παράγοντα που τα παιδιά περνάνε το δικό τους γολγοθάκι, ανεβαίνουν τα δικά τους άγχη και τις ταλαιπωρίες. Κρίμα που φτάσαμε εδώ για να ακουστούν δημόσια όλα αυτά. Ελπίζω αλήθεια να λυθεί το θέμα και να αποκατασταθούν όλες οι πλάτες. Εμείς σήμερα θα έχουμε καινούργια ανακοίνωση, θα έρθει σε λίγο, όπου εκεί ζητάμε ευθύνες και ζητούμε οι υπεύθυνοι να αναλάβουν και τις ευθύνες τους αντιστοιχούν κιόλας. Πολύ σωστά. Γιατί κάποιος πρέπει να ευθύνεται για όλα αυτά. Ναι, βέβαια, σαφώς. Ναι. Κύριε Τσούκλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στα παιδιά και όλων πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε γονείς και παιδιά και να είναι και στους γονείς. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Νίκο μου, νομίζω ότι καταλήξαμε σε αυτό που είπες εξ αρχής, ότι να υπάρχουν πλάν B. Ήταν σημαντική η είδηση που έβγαλες. Δηλαδή δεν το ξέραμε ότι όντως δεν είχαν επικοινωνήσει. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία. Ναι. Και το ζήσαμε αυτό στο ίδιο Υπουργείο με το WebEx και την online εκπαίδευση όταν είχε πέσει το σύστημα. Ναι. Τότε προστέθηκαν σερβερς. Προστέθηκε δηλαδή η υποδομή. Δεν εντάξει, είναι ένα κάθε υπουργείο πρόβλημα που δεν έχει ελπίσουμε επαφή. Να λύνει τα επόμενα και να είμαστε έτοιμοι για το καλό των μαθητών και των γονέων φυσικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάντως υπάρχει λύση. Απλώς πρέπει να εφαρμοστεί. Ναι, μακάρι να γίνει γρήγορα και να προλάβουμε και τις Πανελλήνιες. Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Καλή επιτυχία στα παιδιά καλή και λιγότερο άγχος σε όλους. Αυτό, μακάρι, αμήν. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τις πρώτες μας διαφημίσεις.